Μιχάλης Ματσεντίδης, προπονητής της Ομόνιας. Coach, σήμερα η ομάδα σας ξεκίνησε καλά. Έκανε και ένα ωραίο σερί το οποίο έβγαλε την ομάδα μπροστά με 5. Αλλά από εκείνο το σημείο και μετά η ΑΕΛ έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 2-19, με το οποίο ουσιαστικά πήρε γερό προβάδισμα και κλείδωσε την νίκη. Τι πήγε λάθος σήμερα για την Ομόνια? Σήμερα ένα παιχνίδι που θέλουμε να ξεχάσουμε μόλις φύγουμε από το γήπεδο. Εντάξει, η ΑΕΛ είναι μια ομάδα επιθετικά, το ξέρουμε όλοι, παίζει στους 90 πόντους. Είναι απίστευτος ο τρόπος που κινούνται και ο τρόπος που σουτάρουν. Αλλά εντάξει, εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα να βρουν εύκολους πόντους με κάποιες κακές επιλογές μας στην επίθεση. Και όταν βρήκα ρυθμό, μετά ήταν όλα εύκολα. Ήταν όλα εύκολα να βάλουν τα εύκολα σου. Τα δύσκολα σου είναι, αλλά είναι το παιχνίδι τους. Δηλαδή, το δεύτερο μήχρο ήμασταν πάντα δεύτεροι σε όλες τις φάσεις. Μας περνούσαν πάντα σε όλες τις φάσεις, δημιουργούσαν το ρήγμα και από εκεί πέρα ήταν εύκολο για αυτούς να σκοράρουν. Και εντάξει, η Ομόνια είναι η ομάδα που άμα τρώει 90 πόντους, πολύ δύσκολο θα κερδίσει. Τι πρέπει να κάνετε για να αρχίσετε να γίνετε πιο διεκδικητικοί απέναντι στις ομάδες που είναι από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω? Τι λείπει από την ομάδα σας? Σήμερα δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και γι' αυτό χάσαμε τόσο εύκολα το παιχνίδι. Δουλεύουμε καθημερινά, αλλάζουμε συνέχεια πράγματα, προσπαθούμε να βρούμε χημεία. Προσπαθούμε να βρούμε. Έχουμε κάνει μια νίκη, παίζουμε καλύτερα σε κάποια παιχνίδια. Κάποιες φορές δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, χάνουμε εύκολα. Κάποιες φορές οι Κύπροι μας δεν μας δίνουν σκορ και έτσι είναι κάθε φορά είναι διαφορετικό πράγμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε κοντά από την άμυνα. Από την άμυνα προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε μέσα στα παιχνίδια. Και εντάξει, σίγουρα σε ένα παιχνίδι που τρώσε 90 δεν έχει στοίχη σαν Ομόνια. Χρήστος Καραβατάκης, πώς είναι το παιδί? Περιμένουμε αύριο να δούμε τα νεότερα. Θα πάει στο γιατρό αύριο. Ήταν κόλληση το κάνω του κάτω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.